Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τη χώρα μας, ιδιαίτερα για τα ανατολικά τμήματα. Και χτες ήταν μια αρκετά δύσκολη μέρα. Είχαμε πολύ δυνατούς ανέμους, πάλι οι ρηπές εκεί προς την Κάριστο, την Πάρνηθα, την Πεντέλη προσέγγισαν τα 9 με 10 μποφόρ. Πολύ δηλαδή υψηλές οι εντάσεις ό,τι αφορά τους ανέμους. Και βλέπετε ότι και σήμερα, στον χάρτη που έχουμε βάλει, που αποτυπώνεται η ένταση και η διεύθυνση των ανέμων, οι βοριάδες εδώ προς το κεντρικό Αιγαίο αλλά και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα για άλλο ένα 24ωρο θα προσεγγίζουν τα 7, τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Και αναφερόμαστε πάντα στην μέση ένταση, στην μέση ταχύτητα του ανέμου, γιατί οι ρηπές, δηλαδή αυτές οι απότομες αυξήσεις που μπορεί να κρατάνε για λίγο σε ό,τι αφορά την ταχύτητα του ανέμου, είναι πολύ πιθανόν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ. Άρα λοιπόν, σε αυτό το χάρτη βλέπουμε ότι από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και από το ύψος περίπου του Βόλου και πιο νότια, σε αυτό εδώ δηλαδή το τμήμα, σε αυτό εδώ το κομμάτι που έχουμε και τους πιο έτσι πυκνούς έντονους χρωματισμούς, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι υψηλές θερμοκρασιακές τιμές θα συνδυαστούν με μεγάλες ταχύτητες του ανέμου, που αυτό με τη σειρά του, σε συνδυασμό βέβαια και με την ξηρασία που επικρατεί, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Γι' αυτό και σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει βάλει τον νομό Αττικής σε κατάσταση συναγερμού και πολλές περιοχές στο πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου σε ό,τι αφορά λοιπόν την έναρξη και εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Πάμε όμως. Το φαινόμενο hot dry wind είναι αυτό, έτσι. Βεβαίως. Έχει προηγηθεί μια πολύ έτσι θερμή κατάσταση. Πολύ θερμή λοιπόν η επιφάνεια. Άρα ξερά όλα. Ξηρασία. Σε συνδυασμό με τους ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, είναι εύκολο να ξεκινήσει και να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Γι' αυτό και δείχνουμε πολύ μεγάλη προσοχή να περάσει και το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας. Άρα είναι ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη. Yeah. Βεβαίως. Είναι αυτός ο συνδυασμός που είναι πολύ έτσι επικίνδυνος για να ξεκινήσει και να εξαπλώσει μια πυρκαγιά. Σημαντικό λοιπόν αυτό να το γνωρίζουμε σήμερα, όχι βέβαια μόνο για την κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα, γενικότερα για τη χώρα μας, αν και κυρίως τα ανατολικά τμήματα βρίσκονται στο πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου, αλλά και άλλες περιοχές θέτουν υποψηφιότητα για έτσι μεγάλη επικινδυνότητα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή μέρα. Βλέπετε Παρασκευή σήμερα, 21 Ιουνίου, εδώ προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Υπάρχουν κάποιοι πυρήνες καταιγίδων που δημιουργήθηκαν χτες στο νοτιότερο τμήμα της Τουρκίας και έχουν μπει πλέον μέσα στη θάλασσα του νότιου-νότιο-ανατολικού Αιγαίου. Και εκεί, μέχρι και το μεσημέρι, ενδέχεται να έχουμε κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη όμως χώρα, η ηλιοφάνεια αναμένεται να κυριαρχήσει με λίγες συννεφιές τις απογευματινές ώρες σε ορεινούς όγκους του υπηρωτικού κορμού, όχι κάτι το αξιόλογο. Προσοχή στα μελτέμια, 7 με 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, αλλά και τα ανατολικά επιρωτικά. Πολλές φορές αυτός εδώ ο άνεμος ο βορειοανατολικός λειτουργεί σαν καταβάτης για τη δυτική υπηρωτική Ελλάδα, καθώς προσπαθεί να περάσει την οροσειρά της Πίνδου. Άρα και τα δυτικά υπηρωτικά τμήματα θα δέχονται την επίδραση αυτού του πολύ θερμού και ξηρού ανέμου, καθώς κατέρχεται από τις μονοπλαγιές οροσειράς της Πίνδου, με τον υδράργυρο, όπως βλέπετε, να επιμένει σε υψηλές τιμές. 37 με 39 βαθμούς εχθές τοπικά, ξεπεράσαμε και τους 40. Οι 39 βαθμοί αναφέρονται στα δυτικά υπηρωτικά τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε λίγο πιο ανατολικά, εκεί όπου θα επιδρούν και τα μετέμια. Το φυσικό κλιματιστικό προσπαθεί να δροσίσει τα ανατολικά σύστηματα. Το φυσικό κλιματιστικό, το άκουσες αυτό. Εντάξει, τώρα. Περνάει, βέβαια. Γιατί όπως βλέπουμε εδώ με το βέλος, περνάει αυτός ο άνεμος μέσα από τη θάλασσα του Αιγαίου, γίνεται κατά κάποιο τρόπο λίγο πιο δροσέρος και δροσίζει τα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα πριν γίνει καταβάτης για τη δυτική υπηρωτική χώρα. Νίκο, καταβάτης. Έτσι, μπράβο. Είναι αγαπημένος του. Βεβαίως. Ναι. Πάμε να δούμε και το νομό Αττικής. Πολύ μεγάλη προσοχή, είπαμε, σε κατάσταση συναγερμού σήμερα. Ο νομός Αττικής στο πιο έτσι υψηλό επίπεδο κινδύνου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και ο λόγος βέβαια είναι η πολύ δυνατή βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, τοπικά θυελώδης βορειοανατολική άνεμη στα πιο ανατολικά κυρίως τμήματα, σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια και τις γενικά υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι 37 βαθμούς, ξηρή ατμόσφαιρα, εύκολο να ξεκινήσει και να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Πολύ μεγάλη προσοχή να περάσει και το 24ωρο. Αυτό το τονίζουμε ιδιαίτερα για τον νομό Αττικής. Πάμε και λίγο πιο βόρεια για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ αναμένουμε γενικά ήπιους ανέμους, όχι κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές, 35 με 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Όχι λοιπόν κάτι το αξιόλογο για τον νομό Θεσσαλονίκης. Με μια θαλάσσια αύρα να προσπαθεί να δροσίζει παραθαλάσσιες εκτάσεις του νομού, καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την εξέλιξη. Θα παραμείνουμε και τις επόμενες ημέρες σε κλοιό πολύ θερμών αερίων μαζών. Βλέπετε
Μετά από το καλή και κόκκινα χρώματα βεβαίως. Συγγνώμη, είδα κάτι. Είδα και 41 βαθμούς. 41. Εχθές. Ναι. Ξεπεράσαμε και τους 40 βαθμούς. Ναι. Είναι αυτό που λέμε πολύ θερμή επιφάνεια, ξηρή ατμόσφαιρα, επικίνδυνες συνθήκες με τα μελτέμια για να ξεκινήσουν οι πυρκαγιές. Κυρίως, αν δεν κάνω λάθος, στη Δυτική Ελλάδα. Είναι εκεί που γίνεται ο καταβάτης. Αυτό που εξηγήσαμε, ο καταβάτης όταν κατέρχεται από την οροσειρά της πίνδου, γίνεται λίγο πιο θερμή κατάσταση και ανεβαίνει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Θα παραμείνουμε λοιπόν έτσι σε κλοιό πολύ θερμών αερίων μαζών από την Ιταλία. Και πιο ανατολικά ξεχύνονται αυτές οι πολύ θερμές αερίες μάζες. Την ίδια χρονική στιγμή στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη επικρατούν κακοκαιρίες. Στην Τουρκία, έντονα... να φανταστώ, έχει 60 βαθμούς έτσι όπως το έχει βάλει εκεί πέρα. Καλά, όχι, ναι. Η Τουρκία ξεπερνάει και τους 40 βαθμούς, σαφώς εκεί είναι, εκτενώνεται η μεγαλύτερη ένταση αυτές τις πολύ θερμές αερίες μάζες. Κατά κανόνα η Τουρκία όμως, επειδή αναφερόμαστε σε επιρροτικές εκτάσεις, εμφανίζει πολύ ψηλές θερμοκρασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Εδώ μας σώζει βέβαια η θάλασσα. Και του Αιγαίου μας αλλά και του Ιωνίου Πελάγου. Σε καταλαβαίνετε, μετριάζονται τα επίπεδα ζέστης με τη βοήθεια και του φυσικού κλιματιστικού που εξηγήσαμε προηγουμένως. Και κλείνουμε με τον τελευταίο μας χάρτη για να δούμε και τις θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Οι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες εδώ προς τα δυτικά επιρροτικά, το τονίσαμε και προηγουμένως, 38 με 40 βαθμούς, 35 με 37 βαθμοί Κελσίου, λίγο πιο ανατολικά. Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με μια μικρή πτώση του υδραργύρου, με μια μικρή υποχώρηση των βοριάδων. Θα επιμείνουν όμως οι βοριάδες με μικρότερες εντάσεις. Και κάποια αστάθεια να βγαίνει κυρίως στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα. Άρα και την ημέρα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Βοριαδάκι στο Αιγαίο, πάλι αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, με τη θερμοκρασία σε μια έτσι μικρή υποχώρηση. Και κάποια αστάθεια να βγαίνει στη βόρεια βορειοδυτική Ελλάδα κατά τη διάρκεια των απογευματινών ώρων. Μάλιστα. Την Τρίτη θα είσαι. Θα το προσπαθήσουμε, θα δούμε. Τη Δευτέρα θα είσαι. Δεν θα είναι. Δεν θα είναι, ρε, την Τρίτη, ρε. Μην ασχολείσαι. Τη Δευτέρα θα είσαι. Μην ασχολείσαι. Η Τρίτη τι είναι. Μήπως δεν θα είσαι. Την Τετάρτη. Η Τετάρτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή θα δούμε. Θα δούμε. Θες να μου πεις ότι όλη τη βδομάδα θα είσαι παρόν. Παρόν. Μέσω της τεχνολογίας. Μέσω της τεχνολογίας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Παιδιά, σας παρακαλώ καλή πολύ. Καλή σύνδεση ίντερνετ, έχουμε εκεί που είσαι. Τα πάντα. Άρα με Skype θα βγαίνουμε. Με Skype θα βγαίνουμε. Αν χρειαστεί θα το δούμε, αν υπάρχει. Σε θέλει και το αριστερά, φίλε μου. Κάνεις πλάκα τώρα. Θα χάσεις μια εβδομάδα. Εδώ στην πολιτική επικαιρότητα θα θέλουμε. Δεν θέλουμε για τον καιρό. Ναι, εννοείται. Αν έχουμε πολιτικές εξελίξεις, θα παρέμβουμε και εμείς. Καιρό θα στέλνεις ένα βίντεο εκεί, θα λέμε τον καιρό. Τα υπόλοιπα. Θέλουμε να βγάζεις δελτίο θυέλης για την κεντροαριστερά. Μπορεί να στέλνω και ένα δελτίο τύπου να το διαβάζετε κάθε φορά. Δελτίο τύπου έχεις εκπρόσωπο τύπου, σε παρακαλώ πολύ. Μα βέβαια, μα θα συνεννοούμαστε. Μην αρχίσουμε τα εσωκομματικά πριν ξεκινήσουμε. Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουμε να και να τον ακούς τον εκπρόσωπο. Δεν θέλουμε να έχουμε ρογμές. Για εσείς οι προέδροι δεν ακούνε τους εκπροσώπους. Πρέπει. Λοιπόν, πρέπει να ακούς τον εκπρόσωπο. Δεν είναι αγώνα για σένα. Δηλαδή έλεος δηλαδή. Το εκτιμώ. Σε παρακαλώ. Το εκτιμώ και από τους δύο σας. Μα είναι ανεκτίμητο αυτό που κάνει. Υπάρχει εκτίμηση. Εγώ σκοντάρω, δεν είμαι. Δεν είναι ο κεντρικός. Δεν έχεις βάλει πλάτη τώρα. Μην λέμε. Δεν είμαι απέναντι. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν είναι απέναντι. Να μην έχουμε και αντιπάλους εδώ μέσα. Πρόσεξε. Εσύ αρχηγός μπορεί να σου βγει δούκας αυτό. Άμα γίνει και αυτό. Έλα, πλάκα κάνω. Μπορεί να με βρεθούμε. Όχι. Να είναι και κάποιος δήμαρχος Αθηναίων. Να μου κάνει πρώτα τη συνέντευξη, τη συνέντευξη πρώτα και ύστερα. Αν να περάσει στην απέναντι όχθη, μετά τη συνέντευξη. Δεν ξέρω. Έτσι δεν πάει. Τραπέζι την επόμενη εβδομάδα, αν έρθει, θα σου κάνουμε. Όχι το τραπέζι να φας. Και εγώ να φάω τώρα. Πρώτα να φάμε. Πρώτα να φάμε. Και εγώ πρώτα αυτό λέω. Μην είμαστε και νηστικοί, έτσι δεν είναι. Να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε. Την Τρίτη έλα μου, ρε. Την Τρίτη. Γιατί όχι. Τρίτη πρωί σε περιμένουμε. Θα το παλέψω.